Κύριε καλημέρα. Πρόεδρε, καλημέρα που είστε εδώ. Και θέλω να ξεκινήσω λίγο με το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων. Είδα και ένα άρθρο σας στην Real News. Θέλω να ρωτήσω γιατί η Ελλάδα και η κυβέρνηση και εσείς έχουμε σηκώσει ψηλά στην ατζέντα αυτό το ζήτημα. Τι ακριβώς περιμένουμε, τι επιδιώκουμε. Το θέμα δεν είναι καινούριο, είναι προφανές αυτό. Αλλά ποια είναι η επιδίωξη της χώρας μας? Είναι πιο όριμο παρά ποτέ, με την έννοια ότι έχει γίνει μια συστηματική δουλειά τα τελευταία χρόνια. Ήταν η τρίτη επιτροπή της Βουλής που ασχολείται με το θέμα. Έχει γίνει μια δουλειά και από τους ευρωβουλευτές. Έχει γίνει δουλειά μέσα στην ίδια τη Γερμανία. Έχουμε έρθει σε επαφή, έχουν έρθει στην Ελλάδα με τον Τιλίνκε και δικηγόροι Γερμανοί, ακτιβιστές που έχουν θέσει τα ζητήματα μέσα στη Γερμανία. Μέσα στην πολιτική ζωή της Γερμανίας έχει τεθεί το ζήτημα με πολύ καθαρό τρόπο πια, τουλάχιστον από την πλευρά της αριστεράς εκεί, ότι δηλαδή θα πρέπει να γίνει και μια κοινή δυνατόν διακομματική επιτροπή. Θα το βλέπατε αυτό, το είναι εφικτός όλα, αυτός, ναι, ο στόχος. Γιατί όλα δεν αφορά αυτά, μόνο τον Τιλίνκε. Όλα αυτά είναι εφικτά, κοιτάξτε. Επίσης υπάρχει αυτό, και η νομάτευση του Νομικού Συμβουλίου. Η οποία ήταν στο πλωστάσιο και των προηγούμενων επιτροπών και τώρα έχει αξιοποιηθεί, έχει αξιολογηθεί. Είναι τόσο τεκμηριωμένα. Δείχνει τη διπλωματική όδο, κύριος. Καταρχήν είναι διπλωματική. Πάμε στο νομικό κομμάτι, γιατί το διπλωματικό είναι σημαντικό. Θα εγκριθεί το πόρισμα αυτό της Επιτροπής από τη Βουλή, θα το φέρετε στην Ολομέλεια? Νομίζω με μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Μάλιστα. Δεν υπάρχει θέμα. Θα εγκριθεί. Το ζήτημα είναι να αναληφθούν πρωτοβουλίες άμεσα και σε επίπεδο κυβέρνησης αλλά και σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου. Ήδη στις 8 του μήνα θα γίνει μια πρώτη ακρόαση στο Ευρωκοινοβούλιο για αυτό το ζήτημα. Θα υπάρξει επίσημη πρόταση από την πλευρά του Πρωθυπουργού ή και δική σας ακόμα προς την μεριά της Γερμανίας για έναν διάλογο σε αυτά τα ζητήματα? Από πλευράς του Πρωθυπουργού θα πρέπει να υπάρξει. Δηλαδή η κυβέρνηση θα χειριστεί αυτό το ζήτημα. Η Βουλή επικουρεί, τεκμηριώνει, θέτει το ζήτημα, του δίνει τη διάστασή του. Είναι ζήτημα κυβερνητικό και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει φανερό ήδη, ότι θα πρέπει να προωθηθεί με τον πιο συστηματικό τρόπο, με τον πιο άμεσο τρόπο. Είναι μια τεράστια ιστορική αδικία, είναι ένα τεράστιο υπόλοιπο με το οποίο κάποτε θα πρέπει η γερμανική ηγεσία, η ηγεσία στη Γερμανία, να αναλογιστεί, να αναμετρηθεί. Θα πρέπει να περιμένουμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να απευθύνει μια επίσημη πρόσκληση για διάλογο σε πρώτη φάση. Το ζήτημα έχει τεθεί, αν θυμάστε, και στο ανώτατο επίπεδο και από τον νυν Πρωθυπουργό, ακόμα και προδιετίας και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ύστερα. Έχει τεθεί, είναι γνωστό και γι' αυτό υπάρχουν και οι απαντήσεις οι οποίες έχουν και ένα στοιχείο κινησμού κατά τη γνώμη μου από τη Γερμανία. Θα επανατεθεί. Το 2 συν 4 θα πρέπει να επανατεθεί. Γιατί η απάντηση της Γερμανίας είναι η συμφωνία του Λονδίνου το 2 συν 4 με την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Το 2 συν 4 είναι άλλο. Είναι η απόφαση η οποία ελήφθη για την επανένωση της Γερμανίας και η συμφωνία στην Μόσχα. Είναι δηλαδή επικαλούνται και την και το Λονδίνο, την συμφωνία η οποία είχε γίνει με βάση την οποία η Γερμανία είχε τύχει του ευεργετήματος εκ μέρους όλων των άλλων χωρών σε σχέση με το χρέος της και επικαλούνται και το 2 συν 4, δηλαδή την επανένωση της Γερμανίας και από εκεί και πέρα σαν να είναι τάμπουλα ράζα, να είναι μια καινούργια αρχή για αυτά τα θέματα. Εάν απομακρυνθεί κανείς από την ουσία αυτού του ζητήματος, από τα νούμερα, από τους ρυθμούς, από τις καταστροφές και μπει σε ένα κυκαιώνα νομικών και νομικίστικων διεθνών προσεγγίσεων, χάνει την ουσία. Να πούμε όμως λίγο. Αυτό το παιχνίδι προσπαθεί η Γερμανία συστηματικά εδώ και χρόνια να οδηγήσει την όλη εξέλιξη. Εγώ δεν θέλω είναι να μεγάλο λάθος εκεί. Και την ίδια. Ναι. Εγώ δεν θέλω, ένα λεπτό Ελένη, δεν θέλω να διολυστήσουμε εκεί στην νομικήστικη προσέγγιση του ζητήματος, αλλά αν δεν ευδοκιμήσει η διπλωματία που λέει και η Ελένη, αν δεν ευδοκιμήσουν οι πολιτικές προσεγγίσεις, δεν θα αναγκαστούμε εκ των πραγμάτων να οδηγηθούμε σε κάποιο
να ενταχθούμε σε κάποιο νομικό πλαίσιο. Θα έχουμε επιχείρημα να πάμε στη Χάγη, εφόσον αποτύχουμε. Βεβαίως, υπάρχει όλο το υποστηρικτικό πλαίσιο και ως προς αυτό ήταν εξαιρετική δουλειά που έγινε από την Διακομματική Επιτροπή που έχει βγάλει αυτό το πόρισμα, μαζί με την δουλειά που έχει γίνει από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Υπάρχει όλο το υποστηρικτικό πλαίσιο, τα επιχειρήματα που αντικρούν τις προφάσεις περί ετεροδικίας, τα πραγματικά στοιχεία τα οποία κατατίθενται στο τραπέζι και αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κανενός είδους ικανοποίηση μέχρι τώρα, και κυρίως επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή δεν είναι μόνο επίπεδο διακρατικό Ελλάδας-Γερμανίας, είναι θέμα δηλητήριου, μιας δηλητηριώδους ατμόσφαιρας μέσα στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ενότητα, για να μην πω και οικογένεια. Πάντως, δεν γίνονται αυτά με παραγραφή πραγμάτων που δεν παραγράφονται. Έτσι. Κύριε Πρόεδρε, είπατε πάντως ότι είναι πιο όριμες οι συνθήκες για να πετύχει κάτι ουσιαστικό τώρα η χώρα μας. Κρατάμε αυτό το αισιόδοξο και περιμένουμε να το δούμε. Δεν μπορούμε να μπούμε, ναι, σε χρονοδιαγράμματα. Είναι πιο όριμο και είναι και μεγαλύτερη υποχρέωση της ελληνικής πλευράς να πιέσει, διότι υπήρξε μια ολιγορία, μια βελτηρία, πώς να το πει κανείς, και στα προηγούμενα χρόνια, στις προηγούμενες δεκαετίες, ως προς αυτό το ζήτημα. Τώρα πια που όλα τα χαρτιά είναι ανοιχτά πάνω στο τραπέζι για το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι στοιχείο ευρωπαϊκής επανεκκίνησης και επανοικοδόμησης. Και ηθικό, θα έλεγα, για το ηθική δικαιώσεις για τόσους ανθρώπους. Απολύτως. Που... ο Μανώλης ο Γλέζος, θυμάστε ότι είχε πει ένα ευρώ. Μάλιστα. Δεν είναι είχε το γράψει ζήτημα και σχετικό βιβλίο. Το οικονομικό. Είναι κυρίως το ζήτημα το ηθικό, γι' αυτό και εγώ μιλάω για τακτοποίηση των λογαριασμών της με την ιστορία της Γερμανίας. Αντιλαμβάνονται μια πλευρά, να καταλάβετε, ο πρέσβης εδώ, ο Γερμανός, ο Νίν, και ο προηγούμενος, αλλά ο Νίν, έχουν ευαισθητοποιηθεί. Πηγαίνουν οι ίδιοι στις μαρτυρικές πόλεις όταν γίνονται τα μνημόσυνα κτλ. Ναι, καταλαβαίνουν ότι μπορεί να είναι ότι και υπάρχει... ένα άλοθη, ότι ναι, ενδιαφερόμαστε, όχι, αλλά το θέμα είναι στην ουσία. Ναι, είναι ως ένα σημείο, και από εκεί και πέρα, όταν μπαίνει το ουσιαστικό ζήτημα των επανορθώσεων, ακριβώς, των αποζημιώσεων, των πολλαπλών επιβαρύνσεων που υπήρξαν, διότι μιλάμε για 4 ειδών επιβαρύνσεις τέτοιες και εγκλήματα, και πέραν του κατοχικού δανείου, είναι οι αποζημιώσεις για αυτά καθ' αυτά τα θύματα και τις οικογένειες. Είναι οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές που φτάσαμε στο όριο του λοιμού, με το χτύπημα των υποδομών και τις παραγωγές κτλ. Και υπήρξαν εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί, και υπάρχει και το θέμα των πολιτιστικών θησαυρών, το οποίο είναι ανοιχτό. Ολόκληρες συλλογές. Αν διαβάζετε του Νίκου του Καρούζου αυτά που έχει πει, που ξέρετε, στο Αρχαιολογικό Μουσείο εδώ, που είναι και η επέτειος, ας πούμε, φέτος, και έχουν γίνει εξαιρετικές εκδηλώσεις, μας δείξαν και τους χώρους στο υπόγειο που είχαν θαυτεί πριν να μπουν οι Γερμανοί, αγάλματα, θησαυροί κτλ. Αυτό πήγα να ρωτήσω και εγώ, Ελένη, έχουν αποτιμηθεί όλα αυτά. Έχουν καταγραφεί σε ευρώ, όλα αυτά. Από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Κράτους. Τι ποσό διεκδικεί η Ελλάδα από την Γερμανία για όλα αυτά? Κοιτάξτε, δεν έχει νόημα να το επαναλαμβάνουμε, διότι θα θεωρηθεί ότι γίνεται συμψηφισμός με το χρέος. Όχι, θα είναι λάθος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Θα είναι λάθος. Θέλω να σας πω, ούτε κατά διάνοια. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια τρομακτικά τερατώδη ποσά. Είναι στο ύψος δηλαδή του ελληνικού χρέους. 370 δισεκατομμύρια. 370 δισεκατομμύρια, μάλιστα. Θέλω να σας πω, είναι. Ιστορική, αυτό να πω κάτι, για να μην φανεί. Ιστορική ασυνέπεια και ασυνέχεια που φέρνει δύο ποσά. Εντελώς ξεχωριστά. Για να μην φανεί σύνδεση. Απολύτως ξεχωριστά. Άλλωστε, δεν χρωστάμε στη Γερμανία, ούτε είναι θέμα πολιτικής της Γερμανίας. Απέναντί μας είναι όλοι οι θεσμοί. Ακριβώς. Είναι δάνειο στη Γερμανία. Για να μην φανεί ότι ζητάμε λεφτά, και έχετε δίκιο που το λέτε, και ότι δεν συνδέεται το ένα με το άλλο, γιατί είναι πάγιο το αίτημα το δικό μας. Αυτό θα μπορούσε να συνδεθεί και με κάποιες σχολές, με κάποιες υποδομές, με κάποια πανεπιστήμια. Όχι δηλαδή απλώνουμε το χέρι και θέλουμε λεφτά. Θα μπορούσε δηλαδή η επανόρθωση να έχει αυτό το χαρακτήρα. Εφόσον αναγνωριστεί αυτό το χρέος, είναι προφανές ότι μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει μια συστηματική συζήτηση για τον τρόπο των επανορθώσεων, για το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επιτευχθεί αυτό. Προφανέστατα, δεν υπάρχει περίπτωση. Το ζήτημα είναι ότι βρισκόμαστε απέναντι σε μια απολύτως κοινική, ανάλγητη και ανιστορική
άρνηση επί του συνόλου των διεκδικήσεων. Μάλιστα. Δηλαδή, ακόμα και για το δάνειο, στο οποίο είχαν δώσει δύο δόσεις, δηλαδή είχαν αποπληρώσει δύο δόσεις και σταμάτησε η αποπληρωμή, και άρα δεν υπάρχει καμία διαμφισβήτηση, και επ' αυτού θεωρούν ότι έχει κλείσει ως θέμα. Κύριε Πρόεδρε, μάλιστα, ήθελα να πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι κατεξοχήν της σημερινής αρμοδιότητάς σας, σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής. Έχετε στυλιτεύσει πολλές φορές το πώς λειτουργεί την πάγια τακτική της κυβέρνησης να νομοθετεί μέσω τροπολογιών, επίσης τον ανοργάνωτο τρόπο που τα υπουργεία φέρνουν διατάξεις σε άσχετα νομοσχέδια, και έχετε πει ότι αυτό πρέπει να σταματήσει και να υπάρξει μια πιο ομαλή και μια κανονική λειτουργία της Βουλής. Βεβαίως υπάρχουν, έχετε πει, οι μνημονιακές υποχρεώσεις που πρέπει να ψηφιστούν κάποια νομοσχέδια εντάχει. Από εκεί και πέρα όμως αυτό θα πρέπει να μπει σε μια κανονικότητα και είναι κάτι, εν πάση περιπτώσει, το οποίο δεν σας εκφράζει και έχετε θέσει με πολλούς τρόπους αυτό το θέμα στην κυβέρνηση. Να σας πω ακριβώς το ζήτημα που υπάρχει, διότι πρέπει να εργαζόμαστε όλοι ώστε όταν εντοπίζουμε κάτι να το υπερβαίνουμε και να το διορθώνουμε. Από τη μία υπάρχουν πραγματικά κάποιες υποχρεώσεις στην συμφωνία και κάποιες υπογραφές της πρώτης αξιολογής, το ίδιο θα γίνει και τώρα στη δεύτερη αξιολόγηση, δηλαδή σε θέματα που υπάρχει διαπραγμάτευση μέχρι το παραπέντε της ψήφισής τους. Αυτό αφορά σε ένα μικρό βαθμό στο γενικό όγκο των νομοσχεδίων. Δηλαδή, να ξέρετε, φέτος, στην περίοδο δηλαδή που διανύσαμε, ήταν 82 νομοσχέδια και κυρώσεις συμβάσεων. Περάσαν από τη Βουλή. Mm-hmm. 8 ήταν τα κατεπήγοντα και εξ αυτών ήταν 5 ή 6 αυτά που αφορούσαν μνημονιακά, συμφωνίες κτλ. Αυτό λοιπόν είναι θέμα. Περίπου, να σας πω, ως προς αυτό κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, αλλά είναι φανερό πως υπάρχει μία σοβαρή δόση, το έχουμε πει ευθέως, απώλειας κυριαρχίας της χώρας που εκφράζεται στο νομοθετικό επίπεδο με την απώλεια της δυνατότητας να γίνει μία ενδελεχής συζήτηση και διερεύνηση ενό νομοσχεδίου. Και ενημέρωση να ενημερωθούν. Όχι, αυτό εννοώ. Δηλαδή, είναι φανερό ότι όταν νομοθετείς με κατεπήγοντα χαρακτήρα μέσα σε δύο μέρες μεγάλες συμβάσεις, μεγάλα project, ας πούμε, που υπάρχουν ή συμφωνίες, είναι φανερό ότι δεν είναι κανονική νομοθετική. Από τη στιγμή που έχουμε ενταχθεί στα μνημόνια, ούτως ή άλλως αυτό που λέτε είναι σαφές. Τώρα, υπάρχει όμως μια άλλη πλευρά, στην οποία σωστά θέσατε, καλά ενημερωμένη, η οποία μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί να αλλάξει. Και αυτή η πλευρά έχει να κάνει κυρίως με το πόσο υπάρχει ανταπόκριση στις απαντήσεις στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, δηλαδή είμαστε στο 55-60% απαντήσεις των υπουργών, ανταπόκρισή τους στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ θα μπορούσε να είναι στο 75% τουλάχιστον. Δεν αρκεί εκεί η δικαιολογία ότι λείπουν σε ταξίδια για συνεννοήσεις έξω κτλ. Υπάρχει περιθώριο σαφούς βελτίωσης, το έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Δεν είναι το ίδιο για όλους τους υπουργούς, γενικά και όσο. Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι είναι άμεμπτοι, άψογοι. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν μεγάλα κενά. Εκεί τι γίνεται, επικοινωνείτε εσείς με τους υπουργούς και λέτε εμείς, ότι πρέπει να απαντήσετε. Και ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης και η ίδια κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, μην έχετε αμφιβολία. Και η απάντηση που λαμβάνετε ποια είναι? Συνήθως είναι ότι έχουμε απαντήσει την προηγούμενη εβδομάδα ήδη σε αυτό το θέμα ή περιμένουμε να γίνουν αυτά και αυτά τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε όταν απαντήσουμε να είναι πιο έγκαιρο. Μόνο που αυτό δεν προβλέπεται στον κανονισμό. Δηλαδή, θα μπορούσε κανείς να το πει μέσα στην ίδια την αίθουσα ότι κοιτάξτε, θα ξανάρθω την άλλη εβδομάδα να σας πω και τα επιπλέον, ότι θα κάνουμε κάποια πράγματα από το Υπουργείο. Είναι ολοφάνερο ότι έχετε μία διαφωνία με τον τρόπο. Πάντοτε, αλίμονο αν δεν υπήρχε διαφωνία, διότι αυτός είναι και ο ρόλος μας. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο πράγμα η κυβέρνηση με την νομοθετική εξουσία, με τη Βουλή. Δηλαδή, η ένταση είναι υπαρκτή και εύλογη ανάμεσα σε όλους τους θεσμούς. Το θέμα είναι να μην είναι μία ένταση διεκδίκησης πρωτοκαθεδρίας ή προσωπικών στρατηγικών προς Θεού, αλλά να είναι μία διαφοροποίηση που κύριε βοηθάει στο Πρόεδρε, να προχωρήσει. Για δε τις τροπολογίες επίσης, για να το κλείσουμε το θέμα. Να το πούμε, και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Σε άσχετα νομοσχέδια. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, γιατί προκύπτει όμως σε ένα βαθμό. Υπάρχει δικαιολόγηση ότι κάποια νομοσχέδια τα οποία δεν έχουν συζητηθεί και δεν έχουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, με πειράζει, εγκριθεί από τους θεσμούς ως γενική αρχή, καθυστερούν πολύ και υπάρχουν διατάξεις από τα Υπουργεία που πρέπει να
είναι επισπεύδοντες που να εφαρμοστούν, που αφορούν σε ημερομηνίες, προθεσμίες. Και σου λέει, ας φέρω μια τροπολογία που πολλές φορές είναι 3-5 σελίδες, μικρό νομοσχέδιο, να το περάσω, διότι το ολόκληρο νομοσχέδιο, και δυστυχώς ξέρω αρκετά, ακόμα είναι στη συζήτηση με τους θεσμούς. Αυτή είναι μια πραγματική δικαιολογία. Αλλά υπάρχει και μια μη πραγματική δικαιολογία, δηλαδή είναι πιο εύκολο να πάει κανείς με τροπολογίες θέματα νομοθετικά, αλλά λάθος. Μάλιστα. Διότι δεν υπάρχει η έκθεση πολλές φορές της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, ναι. Δεν υπάρχει προετοιμασία. Αυτό μου δίνει άσχημη εικόνα στους ψηφοφόρους, ακριβώς, στους πολίτες. Συμφωνώ, μα ναι. δεν το συζητά. Δεν έχει πάει γενικότερα στη διαρκή επιτροπή την κατάλληλη για να συζητηθεί. Έχει περάσει από άλλη διαρκή επιτροπή που είναι το άλλο νομοσχέδιο. Υπάρχουν πράγματα λοιπόν που καθιστούν εντελώς απαράδεκτη αυτή την κατάσταση και νομίζω ότι θα μπούμε σε έναν δρόμο να κλείψουν αυτά τα φαινόμενα. Κύριε Βουτσή, επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, υπάρχει περίπτωση μετά να σας έχουμε 5-10 λεπτά το πολύ. Δελτίο ειδήσεων, βεβαίως, θα μείνετε μαζί μας. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και μετά δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Χαϊνέ.